Χριστός Ανέστη, αδελφοί, μεγάλη είναι η σημερινή ημέρα, είναι η μέρα της Αναστάσεως του Χριστού, το λεγόμενο Πάσχα, και το οποίο το ονομάζουμε Λαμπρή. Και εκείνο το χαιρετισμό τον οποίο ανταλλάσσουμε μεταξύ μας είναι Χριστός Ανέστη, και οι άλλοι απαντούν Αληθώς Ανέστη. Μία φορά, όταν κάποια παιδάκια μου έλεγαν Χριστός Ανέστη, αντί να τους πω Αληθώς Ανέστη, τους είπα: Πού το ξέρετε ότι ο Χριστός αναστήθηκε? Εκεί έπαθαν ένα σοκ. Όταν λένε Χριστός Ανέστη σε ένα Μητροπολίτη και ο Μητροπολίτης λέει «Πού το ξέρεις», τότε παθαίνει κανείς ένα σοκ. Στην αρχή λοιπόν δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν. Στη συνέχεια μου είπαν «Έτσι μας το είπαν». Ποιος σας το είπε? Οι γονείς μας. Και στους γονείς ποιος το είπε? Έχουμε λοιπόν μια πίστη, μια παράδοση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η μέρα της εορτής του Πάσχα είναι όντως, είναι τα ήθη και τα έθιμα και οι παραδόσεις, που τις γιορτάζουμε με έναν τρόπο λαμπρό, γιατί συμπίπτει και με την Άνοιξη. Είναι λοιπόν τα ήθη και τα έθιμα τα οποία υπάρχουν μέσα στο λαό μας. Είναι και προέρχεται και από την πίστη των πρώτων Αποστόλων. Δηλαδή πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, γιατί μας το είπαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι αμφισβήτησαν σε μερικά σημεία το Χριστό, τον επρόδωσαν. Ο Απόστολος Πέτρος τον αρνήθηκε τον Χριστό. Οι άλλοι φοβήθηκαν και τον εγκατέλειψαν τον Χριστό και κλείστηκαν μέσα ένα υπερόν, και ενώ ήταν μέσα στο υπερόν κλεισμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ο Χριστός και τους έδωσε την ειρήνη, ειρήνη ημίν, και τους έδωσε στη συνέχεια την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη δυνατότητα να συγχωρούν τις αμαρτίες, το Άγιο Πνεύμα για να συγχωρούν τις αμαρτίες, και τους έδωσε έπειτα τη χαρά. Και χάρισαν οι μαθητές οι δόντες τον Κύριο. Και αυτοί οι ψαράδες, οι αγράμματοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν περιορισμένες δυνατότητες, διότι ζούσαν σε μια επαρχία στη Γαλιλαία και ήταν φοβισμένοι και φοβούντο ακόμη και την εξουσία της εποχής εκείνης, μετά έγιναν ατρόμητοι και ξεχύθηκαν σαν λιοντάρια, θα έλεγα, σε όλο τον κόσμο για να κηρύξουν το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Επομένως, στηριζόμαστε σε αυτή την πίστη των Αγίων Αποστόλων. Και από την πίστη προήλθαν όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα και οι παραδόσεις. Αλλά δεν είναι μόνο η πίστη των Αγίων Αποστόλων. Είναι και η επιβεβαίωση αυτής της πίστης των Αγίων Αποστόλων και η εμπειρία την οποία είχαν οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μέσα στον όμιλο των 12 μαθητών του Χριστού. Και όμως και εκείνος είδε τον Αναστάντα Χριστό μετά που την Πεντηκοστή, είδε τον Αναστάντα Χριστό, επίστευσε στην Ανάσταση του Χριστού, είναι και εκείνος μάρτης της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά δεν είναι μόνο ο Απόστολος Παύλος, γιατί ο Χριστός μετά την Αναγία του Ανάσταση εμφανίστηκε, μια από τις εμφανίσεις του είναι πάνω από 500 αδελφούς, όπως ακριβώς λέγεται εκεί στα κείμενα, που σημαίνει τον είδαν πάρα πολύ τον Χριστό Αναστάντα. Και αυτό γίνεται διαμέσου των αιώνων. Διαμέσου των αιώνων ο Χριστός εμφανίζεται στους ανθρώπους και έχουν εμπειρία πνευματική της Αναστάσεως του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι υπάρχει πίστη εξακοής και η πίστη εκθεωρίας. Δηλαδή πιστεύουμε διότι μας το λένε οι άλλοι, αυτό σημαίνει πίστη εξακοής, και πιστεύουμε γιατί έχουμε δική μας εμπειρία. Αυτό είναι και μέσα στην επιστήμη. Δηλαδή οι επιστήμονες καταρχάς, ή μάλλον οι μαθητές στο γυμνάσιο και οι καθηγητές που διδάσκουν, διδάσκουν και οι μαθητές μαθαίνουν αυτά τα οποία τους λένε οι ερευνητές επιστήμονες. Δηλαδή διαβάζουν τα κείμενά τους και συνέχεια τα μεταδίδουν. Έτσι λοιπόν έχουν μια πίστη εξακοής από τους πραγματικούς επιστήμονες, και όταν κανείς έχει τη δυνατότητα μετά να χρησιμοποιήσει τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούν οι επιστήμονες προκειμένου να διαπιστώσουν και να επιβεβαιώσουν αυτό το γεγονός, τότε το επιβεβαιώνουν. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στα βιβλία τι είναι το κύτταρο και ποια είναι η μεγάλη αξία του κυττάρου, διότι τα έχουμε στα βιβλία, τα αναλύουν οι ερευνητές επιστήμονες. Όταν όμως έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το μικροσκόπιο να δούμε και εμείς τα κύτταρα, τότε αποκτούμε τη γνώση εξ εμπειρίας. Άλλο είναι η γνώση εξακοής και εκμελέτης
και άλλο είναι η γνώση εξ εμπειρίας. Αυτό που γίνεται στην επιστήμη το βλέπουμε και μέσα στην Εκκλησία μας. Δηλαδή είναι μερικοί που είδαν την Ανάσταση του Χριστού, τον Αναστάντα Χριστό, οι Απόστολοι και μετέπειτα, διαμέσου των αιώνων, και εμείς ακούμε και δεχόμαστε αυτούς τους μάρτυρες της Αναστάσεως, αλλά όταν έχουμε και εμείς μεγάλο πόθο να δούμε τον Χριστό και όταν έχουμε την δίψα να συναντήσουμε τον πραγματικό Θεό, σιγά σιγά μπορούμε να αποκτήσουμε και εμείς εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Όλοι οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων, οι μάρτυρες, οι ομολογητές, οι Άγιοι Πατέρες, για παράδειγμα έχουμε τον Άγιο Σημεών τον Θεολόγο, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα και μας έχει αφήσει πάρα πολλά ποιήματα, ύμνος γύρω από το πώς ο ίδιος έβλεπε το Αναστάσιμο Φως, περιγραφή του Αναστασίμου Φωτός, και έπειτα έχουμε μέχρι την εποχή μας. Συναντούμε Αγίους οι οποίοι βεβαιώνουν ότι ο Χριστός είναι αναστημένος, ότι είναι αληθινός Θεός. Δεν είναι μια ιδεολογία, δεν είναι απλώς ένα στοχασμός μερικών ανθρώπων, δεν είναι μύθος, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και επομένως λέμε Χριστός Ανέστη, και ξέρουμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, διότι το έχουμε πληροφορηθεί από μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, και σιγά σιγά όσο ζούμε μέσα στην Εκκλησία έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να αποκτήσουμε αυτή τη βεβαιότητα. Στο Άγιον Όρος την ημέρα του Πάσχα ή τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, ανάλογα με το τυπικό το οποίο έχει κάθε μονή, κάνουν λιτανίες και βγαίνουν έξω από το μοναστήρι, περιφέρονται μέσα στα δάση, εκεί στο δάσος ή στους κήπους κάθε ιεράς μονής, και ψάλουν αναστάσιμα τροπάρια. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν γιατί θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού σε όλη την κτήση, σε όλη τη φύση. Και μαζί τους κατά τη διάρκεια της λιτανίας έχουν την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί η Παναγία είναι εκείνη που πρώτη κατά τη διδασκαλία των πατέρων δέχτηκε το μήνυμα ότι αναστήθηκε ο Χριστός, και έχουν μαζί τους και τα λείψανα των Αγίων, εκ των οποίων άλλα λείψανα ευωδιάζουν, άλλα είναι άφθαρτα, δηλαδή επάνω στο σώμα τους είναι ακόμη το σώμα η σάρκα πάνω στα λείψανα αυτά των Αγίων. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί συμμετέχει όλη η Εκκλησία σε αυτή τη χαρά της Αναστάσεως. Και όταν έχουμε ιερά λείψανα τα οποία ευωδιάζουν, τα οποία θαυματουργούν, τα οποία είναι άφθαρτα, τι δείχνουν? Δείχνουν ότι είναι μέλη πραγματικά του σώματος του Χριστού. Και αυτό ακριβώς σημαίνει ότι και τα μέλη τους και το σώμα τους είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Και νικήθηκε ο θάνατος. Όταν για παράδειγμα πηγαίνει κανείς στον Άγιο Σπυρίδωνα, βλέπει εκεί ότι όταν ανοίξει μάλιστα και όλο το κουβούκλιο, βλέπει ότι είναι άφθαρτο το σώμα του και έχει τη δυνατότητα να το ακουμπήσει και βλέπει και δέρμα. Το δέρμα είναι ένα σύνολο κυτάρων, που σημαίνει όταν φεύγει η ψυχή από το σώμα, κανονικά πρέπει να γίνει αποσύνθεση και δεν γίνεται. Κάποια δύναμη μυστική υπάρχει μέσα στο σώμα αυτό, στα λείψανα των Αγίων. Έτσι λοιπόν τα λείψανα των Αγίων είναι επιβεβαίωση ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και εμείς κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα και πειρασμό και με την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού το ξεπερνάμε, όταν έχουμε κάποια αρρώστια η οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνη αρρώστια, όταν δεχόμαστε συκοφαντίες εκ μέρους των ανθρώπων και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, είναι μια σταύρωση θα έλεγα, τότε με τη δύναμη του Χριστού που τη συναντούμε μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό τον κίνδυνο και επομένως αποκτούμε και εμείς επιβεβαίωση της Αναστάσεως του Χριστού. Με όλα αυτά τι θέλω να πω? Ξεκινάμε από τις παραδόσεις, από τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία είναι η εμπειρία του λαού στην πραγματικότητα. Βιώνουμε την Ανάσταση του Χριστού και το Πάσχα μέσα από αυτά τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις
μας κληρονόμησαν οι προπάτορές μας και οι πατέρες μας. Αλλά ο αγώνας μας είναι όχι απλώς να παραμένουμε στα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις, αλλά να αποκτούμε πίστη ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ότι ο δικός μας Θεός είναι Θεός αναστημένος, ζωντανός, και από την πίστη να οδηγηθούμε στην προσωπική εμπειρία, στην επιβεβαίωση της Αναστάσεως του Χριστού. Μέσα λοιπόν από αυτή την προοπτική, με την έννοια από τα έθιμα και τις παραδόσεις να φτάσουμε στην πίστη, την ακλόνητη, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, και αυτή η πίστη να γίνει πίστη εκθεωρίας και επιβεβαίωση, εύχομαι σε όλους όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, αδερφοί.